Ξηρή καρπή 10. Γιατί είναι φρέσκη, θρεπτική, νόστιμη, υγιεινή. Πιστοποιημένη με ISO 22000. Νέα σειρά προϊόντων 10. Από τη Βελπούλιος ΑΕ. Αναζητήστε τα και πάρτε 10. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το γήπεδο του Βορίσκου. Σήμερα Σάββατο, το παιχνίδι ντέρμπι κορυφής για τον Νότιο Όμιλο. Με τις μπλε εμφανίσεις ο Α.Σ. Πέπλος, με τις λευκές εμφανίσεις είναι ο Βορίσκου, που έχει κάτω από τα δοκάρια τον Κατσούγια, Γιαννούλης, Τσουμπάνης, Χασιμίδης, Πεζεκίδης, Τσούλφας, Ζάκας, Ρετζέπογλου, Χουρίδης, Μαρμαρίδης και Καμούζας. Για τον Πέπλο η ενδεκάδα είναι Γκαδερτζάκης, Νικολόπουλος, Παπαδόπουλος, Σωτηρίου, Μπατμανίδης, Δροσάκης, Σαλαμπάσης, Τσοτανίδης, Λαμπάκος, Καρφίδας και Καρύπης. Τριπλέτα ο Σουβαράς με τον Βασιλόπουλο και τον Παλαιοπάνη. Ο Ρετζέπ. Το πρώτο σούτ είναι από τον Ρετζέπογλου για την ομάδα του Αδωρίσκου. Δεν ανησύγησε ο έμπειρος τερματοφύλακας Γκαδερτζάκης του Α.Σ. Πέπλου. Πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Εδώ Σάββατο 2 Μαρτίου 2019 για τον Νότιο Όμιλο. Γεια σας! Τι κάνετε ρε παλικάρια! Πήγε να γίνει το λάθος. Χουρίδης, πολύ καλή επέμβαση και συνεχίζει τη φάση με τον Νικολόπουλο να απομακρύνει. Η πρώτη καλή φάση του παιχνιδιού είναι για τους γηπεδούχους στο 8ο λεπτό. Το πλάγιο για τον Πέπλο, εκτέλεσε γρήγορα Νικολόπουλος. Χασέο Σαλαμπάσης, κέρδισε ο Τσοτανίδης. Μπάλα και πάλι στον Τσοπάνη. Ρετζέπογλου βρήκε τον αρχηγό του Ζάκα. Λάθος. Σαλαμπάσης. Τσοτανίδης. Λαμπάκος. Σαλαμπάσης. Εδώ και το 0-1. 0-1 για τον φιλοξενούμενο στο 10ο λεπτό. Το 0-1 από τον Λαμπάκο. Παλαιοπάνη. Παλαιοπάνης. Λίγο πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 10 λεπτά, ο Α.Σ. Πέπλος μπροστά στο σκορ με τον Λαμπάκο. Βρέθηκε τέτα τέτ με τον goalkeeper τον Κατσούγια και στην δεξιά του γωνία πλάσαρε ο Λαμπάκος και μπροστά στο σκορ ο Α.Σ. Πέπλο. Διώξε ο Μπατμανίδης. Σαλαμπάσης. Δροσάκης. Νικολόπουλος. Δροσάκης. Ο Ρετζέπ για τους γηπεδούχους. Σέντρα. Μόνος του σηκώθηκε ο Χουρίδης με τον Γκαδερτζάκη να παρακολουθεί την πορεία της μπάλας και να δίνει τέλος σε αυτή την ευκαιρία που πραγματοποιήθηκε στο 13ο λεπτό. 0-1. Να θυμίσουμε τον γκολ λίγο πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 10 λεπτά από τον Λαμπάκο. Δροσάκης έπαιξε με τον Τσοτανίδη στο σέντρα. Λαμπάκος. Σαλαμπάς έδωσε πίσω.
Το σούτ τον Καρφαρίδα να έγινε Ρετζέπ. Και πάλι ο Χουρίδης μόνος του κόντρα και το κόρνερ για τους γηπεδούχους και έχουμε την πρώτη αλλαγή για τον Αόδο Ρίσκο. Βγαίνει έξω ο Μπεζεκίδης. Στο 18 η αλλαγή αυτή. Και με το νούμερο 14 είναι ο Αλμετίδης ο Παναγιώτης. Μπήκε δυνατά ο Ρετζέπ. Νικολόπουλος. Σκληρό μαρκάρισμα από τον Ζάκα. Εδώ η κάρτα από τον Χάρη Σοβαρά. Σε αυτό το μαρκάρισμα του αρχηγού Ζάκα πάνω στον Νικολόπουλο. Πριν ο Χουρίδης γίνει απειλητικός, έδωσε με τα χέρια επικίνδυνα στον Καρφαρίδα. Και το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Ζάκας ο αρχηγός για κάρτα ενδεχομένως στον Σουβαρά. Μαρμαρίδες είναι αυτός πάνω από την μπάλα, απομακρύνεται ο Ρετζέπ. Γκαταρτζάκης καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Πάνω από τα δοκάρια αυτό το φάουλο του Μαρμαρίδη. Και έτσι χάθηκε και αυτή η ευκαιρία για να ισοφαρίσει ο Δωρίσκος. Μπατμανίδης. Σαλαμπάσης κέρδισε την κεφαλιά, κατέβασε ο Τσοτανίδης με το στήθος. Τσούλφας κέρδισε αυτή την μονομαχία. Κέρδισε ο Τσοτανίδης κάτω, απομάκρυνε. Η άμυνα και τώρα με τον Καρφαρίδα. Και πανίδησε από τον Λαμπάκο η σέντρα. Αντίωξε ο Ρετζέπ και ξανά με δεύτερη προσπάθεια. Ζάκας. Κάτω και παίζεται. Είναι μπροστά ο Σουβαράς. Δεν μπορεί να συνεχίσει την φάση ο Ζάκας. Κάτω είναι. Ψηλά ο Μπατμανίδης, Τσούλφας, ένα δυνατό σουτ, πιο μακριά ο Τσοτανίδης, Ρετζέπ, κάτω από το μαρκάρισμα του Λαμπάκου. Μαρμαρίδης, διώξε με το γόνατο ο Δροσάκης, Γιαννούλης, η μάχη με τον Λαμπάκο. Χασιμίδης παίζει με τον Γιαννούλη, δυνατά ο Λαμπάκος. Και όπως φαίνεται όλα εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο 0-1 από το τέρμα του Λαμπάκου στο 10ο λεπτό. Ο Πέπλος επιστροφή για την περιγραφή του δευτέρου μέρους σε λίγο. Επιστροφή και πάλι για την περιγραφή του δεύτερου μέρους στο γήπεδο του Δωρίσκου. 0-1 από τον άνθρωπο που βλέπουμε εδώ, το νούμερο 9, τον Λαμπάκο. Στο 10ο λεπτό πλάσαρε τον Κατσούγια. Και είναι μπροστά στο σκορ. Πατμανίδης αφήνει στον Γκαταρτζάκη με μια αλλαγή με το νούμερο 17. Έχουμε τον Κυριακίδη τον Αθανάσιο για την ομάδα του Δωρίσκου. Έχουμε και άλλη αλλαγή με το νούμερο 16, πρέπει να έχει
μπει στο δεύτερο ημίχρονο ο Μπεκιαρίδης. Τρεις αλλαγές για τον Αοδωρίσκο. Κυριακίδης μπροστά του τον Σωτηρίου. Κυριακίδης, Σωτηρίου και ο Χουρίδης με τον Καρύπ. Κέρδισε ο Σωτηρίου. Σωτηρίου με τον Καρύπ να τον καταδιώκει. Πέρασε ο Σωτηρίου. Και το φάουλ στον Μπεκιαρίδη. Την ευκαιρία βρήκε τον Καρύπ. Πήγε να διώξει ο Παπαδόπουλος. Μαρμαρίδης. Χουρίδης. Το κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ, αν δεν κάνουμε λάθος, για το δεύτερο ημίχρονο για την τοπική ομάδα εδώ του Δωρίσκου. Κτέλεσε. Κυριακίδης έφυγε μπάλα από Σαλαμπάς, από μάκρη είναι ελέγχη ο Χασιμίδης. Λαμπάκος θέλει να τον ενοχλήσει. Πεκιαρίδης. Τσούλφας. Μαρμαρίδης πίσω στον Τσούλφα. Κατάλαβε την έξυπνη αυτή παλιά του Τσούλφα. Στον Χουρίδη ο Γκαδερτζάκης. Αρκετός κόσμος παρακολουθεί αυτό το ντέρμπι. Τέταρτη αλλαγή. Έξω ο Γιαννούλης. Το νούμερο 13 είναι ο Μαύρος. Καρύπης. Πέρασε ο Καρύπης. Τσοτανίδης. Μαρμαρίδης. Πέρασε τον Παπαδόπουλο. Χουρίδης. Χουρίδης. Θέλει να βρει τον Ζάκα από μάκρυνε ο Μπατμανίδης. Δροσάκης. Τσοτανίδης. Ανοίγεται και πήγε να βρει τον Καρύπη. Πεκιαρίδης, Μαύρος, έχασε ο Πεκιαρίδης, ο Νικολόπουλος, θέλησε να βρει τον Τσοτανίδη, ελέγχει ο Τσούλφας, Τσούλφας πίσω στον Χασιμίδη, Αλμετίδης, κέρδισε ο Μαύρος από τον Σωτηρίου, από τον Σαλαμπάση. Με φάλο Σαλαμπάσης και ο Μαύρος. Εκεί που είναι ο Νικολόπουλος, που μάκρυνε. Ρετζέπ με το στήθος. Την έκανε την μπάλα διεκδικήσιμη, την κέρδισε ο αρχηγός, ο έμπειρος, ο Τσοτανίδης. Και τώρα στον Καρύπη. Καρύπης έχει τον Μαρμαρίδη. Στοπ από τον Μαρμαρίδη. Παπαδόπουλος. Τσοτανίδης. Πολύ κοντά στο 0-2 και εδώ με την βοήθεια της τύχης και φυσικά του Κατσούγια κρατάει το τουλάχιστον ένα γκολ διαφορά για να μπορεί ο γηπεδούχος να διεκδικήσει τουλάχιστον την ισοφάριση σε πρώτη φάση. Λαμπάκος. Βγήκε ο Ρετζέπ. Κάτω ο Λαμπάκος, ο Ρετζέπ θέλει να βρει τον Ζάκα. Ζάκας. Κόντρα. Το περιβραχιόνιο το παίρνει ο Λαμπάκος. Βγαίνει ο αρχηγός ο Τσοτανίδης με τα χειροκροτήματα από την κερκίδα. Αρκετοί φίλοι του Πέπλου έχουν έρθει εδώ να παρακολουθήσουν την ομάδα τους. Το νούμερο 3 είναι ο Καλατζίδης στη θέση του Ρωσάκης. Κέρδισε έξυπνα από τον Τσούλφα και
Πήγε να βρει έξυπνα το Λαμπάκο. Κάτω ο Λαμπάκος και εδώ έχουμε την κίτρινη κάρτα για θέατρο από τον Λαμπάκο που θέλησε να εκβιάσει, όπως μας δείχνει ο Σουβαράς, το πέναλτι. Χάζουμε βασικά και ένα θέατρο που όντως ήταν. Παπαδόπουλος με τον Ζάκα. Κυριακίδης. Και έδιωξε ο Γκαταρτζάκης. Η πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για τον Δωρίσκο. Φέρει το μάτι στα ίσια. Θέλει να βρει τον Χουρίδη. Και εδώ πολύ κοντά στην ισοφάριση, απομάκρυνε και διαμαρτύρονται για χέρι οι ποδοσφαιριστές του Βορίσκου. Πολύ δυνατά ο Τσούλφας έπεσε πάνω στον ποδοσφαιριστή του Πέπλου. Θα επιχειρήσει άλλο ένα γέμισμα από αυτά που έχει κάνει πάρα πολλά στο παιχνίδι. Ψηλά ο Πατμανίδης, Σαλαμπάσης, Αλμετίδης, Μαύρος στο γέμισμα, Ζάκας, Κυριακίδης, θέλει να βρει τον Μαύρο, Αλμετίδης ένα γέμισμα θα επιχειρήσει. Βγήκε ο Σωτηρίου. Πεκιαρίδης απομάκρυνε και πάλι ο Σωτηρίου. Και εδώ έχουμε το Λαμπάκο, θέλησε να πάρει την μπάλα, έξυπνα βγήκε ο Κατσούγιας. Έχασε ο Τσούλφας από τον Καρφαρίδα. Λαμπάκος, Δροσάκης, Καλατζίδης, Καρφαρίδας, Νικολόπουλος. Το γέμισμα του Νικολόπουλου, Τσούλφας με τον Μαρμαρίδη. Αλμετίδης, Τσούλφας, Μαύρος και πάλι στον Τσούλφα. Ένα γέμισμα ο Τσούλφας. Διώξε ο Παναγιωτίδης, Καλατζίδης, Καρφαρίδας στον Τσούλφα. Λάθος του Μπεκιαρίδη και ο Σαλαμπάσης, διόρθωσε ο Μαρμαρίδης. Κυριακίδης, Τσούλφας, Αλμετίδης, Αλμετίδης, Κυριακίδης, βρήκε στον Ζάκα και Παναγιωτίδης το 1-2 με τον Λαμπάκο. Λαμπάκος θέλει να διεκδικήσει την μπάλα και βγήκε ο Χασιμίδης, Ρετζέπ, αλλάξε από τα αριστερά με τον Πεκιαρίδη. Πεκιαρίδη στον Κυριακίδη, αυτός στον Αλμετίδη. Ένα γέμισμα, με γεμίσματα προσπαθούν να, και υψωμένη σημαία του Παλαιοπάνη. Μαύρος στα τυφλά, βγήκε ο Μπατμανίδης. Πεκιαρίδης, Καρφαρίδρας κυνηγάει. Τσούλφας, Αλμετίδης, Τσούλφας. Λαμπάκος κέρδισε και εδώ πάμε τέτα τέτ, βγήκε ο Λαμπάκο, βγήκε ο Κατσούγιας, κέρδισε και το φάουλ. Εδώ να δούμε τι, και οι δύο παίκτες είναι κάτω και ο Λαμπάκος, και ο, και ο Λαμπάκος δέχνεται την δεύτερη κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα για αυτήν την διεκδίκηση της μπάλας. Ο Σουβαράς δείχνει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Λαμπάκο, αφού ο Κατσούγιας είχε προλάβει να βγει
και εδώ βλέπουμε την κόκκινη κάρτα. Με 10 θα συνεχίσει ο ΑΣ Πέπλου. Τον Λαμπάκο να του δείχνει να εγκαταλείψει το γήπεδο. Πεκιαρίδης έδειξε ότι θα κρατήσει καθυστερήσεις ο Σουβαράς. Χέρι στον Νικολόπουλο. 0-1 να θυμίσουμε. Τα τελευταία λεπτά ο Δωρίσκος με παίκτη παραπάνω. Αλμετίδης, Σέντρα, Κυριακίδης και ο Πεκιαρίδης αυτό που έκανε ήταν να δώσει ανάσα στην άμυνα του Πέπλου. Πολύ ωραία η εκτέλεση αυτή του Δροσάκη. Ο Καρφαρίδας έπιασε την κεφαλιά. Μαύρος. Έδιωξε ο Σωτηρίου. Ζάκας στον Μαύρο. Μαύρος πηγαίνει πέρα στον Κατσίκα. Πέρασε και τον Παπαδόπουλο Μαύρος. Ρετζέπ, ένα σήκωμα. Μπατμανίδης. Δροσάκης. Πιο μακριά Δροσάκης. Εκεί που είναι ο Σούλφας. Καρφαρίδας τρέχει. Και τον πέρασε ο Τσούλφας κάτω από τα πόδια του Καρφαρίδα. Μπράβο Πάπη! Κασιμίδης. Ζάκας. Παδόπουλος με τον Μαύρο. Μαύρος. Μαύρος κέρδισε το φάουλ από τον Μπατμανίδη. Ζάκας εκτέλεσε. Διώξε ο Νικολόπουλος. Νικολόπουλος, ο Αλμετίδης κέρδισε και πιο μακριά τον Παναγιωτίδη. Και εδώ έχουμε την λήξη του παιχνιδιού. Όπως το είπαμε, ντέρμπι. Στο ντέρμπι είναι όλα τα αποτελέσματα ανοιχτά. Σταθήκαμε άτυχοι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, μπορούσαμε να προηγηθούμε. Δυστυχώς δεν το κάναμε και με μια φάση μας πήραν το μάτς. Έτσι είναι, σταθήκαν πιο τυχεροί. Σε σημεία κλειδιά του παιχνιδιού φανήκαν πιο δυνατοί. Τι να πω, έτσι τα έχουν τα πράγματα δυστυχώς στα ντέρμπι. Είστε ευχαριστημένος στην εμφάνιση των παιχτών σας? Αρκετά θα έλεγα, αν και μπορούσαμε να βγάλουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας. Δυστυχώς, δεν ξέρω, ο εκνευρισμός, το άγχος του πρωτοπόρου, δεν μπορέσαμε να τα αναδείξουμε τα καλά στοιχεία μας. Πόσο εκνευρισμός των παιχτών στο τέλος της διάρκειας του παιχνιδιού, όπου οφείλεται? Γιατί αυτό είδαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Όπως τα είπαμε, είναι ντέρμπι, είναι τοπικό ντέρμπι. Στοχεύουμε και οι δύο ομάδες ψηλά και λογικό ήταν κάπου να βγει και ο εκνευρισμός. Εντάξει τώρα, αυτό τα περαιτέρω, ναι. Κόσμο, αυτό δεν έχει καμία, ναι, καμία παιχνίδι που δεν αντικατοπίζει καθόλου. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Από εδώ και πέρα συνέχεια. Συνεχίζουμε όπως ξεκινήσαμε, ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος. Θα δουλέψουμε. Το αποτέλεσμα θα σε επηρεάσει συνέχεια? Όχι, δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Γιατί πολύ απλά το πρωτάθλημα είναι μεγάλο, ακόμη δεν έχει τελειώσει ούτε ο πρώτος ο γύρος. Γκέλες θα γίνουν από όλες τις ομάδες. Ένα 38 παράδειγμα, πήγαμε εμείς, κερδίσαμε μέσα στον Άβαντα, πήγε ο Άβαντας, κέρδισε μέσα στον Πέπλο, ήρθε ο Πέπλος, κέρδισε μέσα σε εμάς. Αυτή είναι η ομορφιά. Έτσι. Γι' αυτό ασχολούμαστε και με αυτό που αγαπάμε. Δεν φεύγει κάποια ομάδα να πάρει το φαβορί των τίτλων? Τίποτα, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή ξέφυγε από ό,τι έμαθα, κέρδισε η Μαΐστρο το Σίδηρο, ξέφυγε 3 βαθμούς. Δεν τρέχει τίποτα. Έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα να το έχει Μαΐστρο. Με λίγα λόγια, είτε είναι διαχειρίσιμο. Είναι, πάντα, πάντα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Όπως τα είπες, αυτό ακριβώς. Μπήκαμε μέσα με την ψυχολογία να κερδίσουμε. Το θέλαμε πολύ. Εμείς είχαμε το άγχος παραπάνω. Όταν είσαι πρώτος, έχεις το άγχος. Προσπαθήσαμε, εντάξει, παίξαμε καλό παιχνίδι, δυνατό. Δεν μας βγήκε όμως, δεν μας βγήκε. Το περιμέναμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, δεν μας βγήκε καθόλου και γι' αυτό υπήρχε εκνευρισμός. Υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός για αυτό το πράγμα. Είναι δίκιο το αποτέλεσμα? Θεωρώ δίκιο, ναι. Δεν παίξαμε εμείς ποδόσφαιρο. Εντάξει, όλοι το είδαν το παιχνίδι, δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο την ομάδα του Δωρίσκου. Αυτό. Θα μπορούσαμε να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και να μας βγαίνουν και φάσεις. Δεν τελειώνει κάτι εδώ, έτσι? Δεν τελειώνει, φυσικά, και συνεχίζουμε. Ναι, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μπορεί να γίνουν και άλλα τραυματίματα και ο Πέπλος να πάει να χάσει κάπου.
να γίνει γκέλα, εννοείται, εννοείται. Δεν συνεχίζουμε κανονικά. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Νομίζω ότι ήμασταν καλοί. Αντέξαμε και σε κάποια διαστήματα πίεσης που δεχτήκαμε. Τα παιδιά ήταν σοβαρά πειθαρχημένα και νομίζω ότι πήραμε αυτό που αξίζαμε. Είναι κυρίως μια ψυχολογική, θα λέγαμε, ένεση στην τόνωση ψυχολογική αυτή η νίκη. Σαφώς, στα προηγούμενα συσσαγωγικά ντέρμπι, γιατί είναι αρκετές οι καλές ομάδες όπως έχω πει και παλιότερα, δεν είχαμε τη συγκομιδή των βαθμών που θα θέλαμε. Έπρεπε να κάνουμε ένα τέτοιο διπλό που προέκυψε στην έδρα του αντιπάλου, να είμαστε κοντά σε επαφή με την κορυφή. Είναι πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα και πιστεύω όταν είμαστε κοντά στην κορυφή, στο τέλος ευελπιστώ ότι θα είμαστε εμείς αυτοί που θα χαρούμε. Πού κρίθηκε το παιχνιδικό? Πιστεύω είχαμε συνοχή σε όλες τις γραμμές. Όπως είπα πριν, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Υπήρξε κάποια νευρικότητα από τον αντίπαλο. Νομίζω ότι αν είχαμε λίγο πιο καλές επιλογές στο επιθετικό μας κομμάτι, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλο γκολ και να το τελειώσουμε πιο μπροστά το παιχνίδι. Αλλά είχαμε να αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ καλή, ειδικά μεσοεπιθετικά ομάδα. Με ποιότητα. Χάνετε ένα σημαντικό παίκτη για το επόμενο παιχνίδι, Δίκη Κόκκινη. Εντάξει, θεωρώ συγχαρητήρια καταρχήν στη διαιτησία. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει αποβάλει και ένα παίκτη από την άλλη ομάδα. Έκανε ένα μαρκάρισμα που δεν πρόσεξε ίσως ο δικός μου εκεί. Πιστεύω ότι ήταν κόκκινη κάρτα. Πιστεύω ότι ήταν. Τώρα, όσο το αφορά την στέρηση, εντάξει, νομίζω ότι έχουμε ένα αρκετά βαθύ ρόστερ. Σίγουρα είναι ένας ποιοτικός επιθετικός ο Δημήτρης. Αλλά νομίζω ότι θα τον αντικαταστήσουμε πάξη από κάποιον άλλον παίκτη. Ήταν μια νίκη που τη θέλαμε πάρα πολύ. Ήταν ένα ντέρμπι που ο καιρός ήταν να πάρουμε, γιατί στα προηγούμενα δεν το πετύχαμε. Τρεις βαθμοί ήταν πολύ σημαντικοί να μας βοηθήσουν συνέχεια. Είμαστε ακόμα πίσω. Σταθμολογία, θέλουμε να πάρουμε όλα τα μάτς και συνδυασμό με στραβοπατήματα των αντιπάλων να φτάσουμε εκεί που θέλουμε, στην πρώτη θέση. Πού παίζει τελικά καλύτερο, Πέπλος, εντός ή εκτός έδρας? Στην αρχή πιστεύουμε ότι μέσα στην έδρα μας ήμασταν άτρωτοι, τέλος πάντων. Αλλά όπως αποδείχθηκε, η ομάδα έχει καρδιά και στα έξω παιχνίδια και μπορέσαμε να πήραμε ένα διπλό που πιστεύω το αξίζαμε. Παίξαμε καλύτερα, προσπαθήσαμε να παίξουμε πιο στρωτό ποδόσφαιρο. Ευτυχήσαμε να κάνουμε το 1-0 στην αρχή που μας βοήθησε και ψυχολογικά και στο παιχνίδι μέσα. Και με καλή άμυνα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού κρατήσαμε αυτό το 1-0. Το 1-0 ήρθε με δικό σου γκολ. Πώς νιώθεις που βοήθησες με αυτόν τον τρόπο την ομάδα σου να τρέχει? Εντάξει, δεν έχει σημασία. Είμαι χαρούμενος βασικά που πατήχα τον γκολ. Αλλά πιστεύω όλη η ομάδα εξίσου έκανε καλή δουλειά και για να πετύχω τον γκολ και για να κρατήσουμε το 1-0. Η ομάδα σου θα στερηθεί τώρα τις δυνατότητες σου και την υποχρέωση σου να παίξεις. Θα μπορούσες να αποφύγεις την κάρτα? Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω αν ήταν δίκαια ή όχι η κάρτα. Ήταν δυνατό παιχνίδι, υπήρχαν αρκετές λουτσιές. Εντάξει, έγιναν δύο μαρκαρίσματα, ένα μαρκάρισμα βασικά και ένα θέατρο που όντως ήταν. Εντάξει, ήταν δύο. Ήταν, πιστεύω, η κάρτα. Εντάξει, δύο φάσεις που έβαλε δύο κίτρινες. Εντάξει, αυτό θέλει κότσια για να παραδεχτείς ότι ήταν. Ήτανε, αλλά ήταν λίγο αυστηρές τέλος πάντων, γιατί σε δύο φάσεις. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι, μια που ήσουν και μέσα στο παιχνίδι και ένιωσες? Πιστεύω ότι κρίθηκε στο γκολ που βάλαμε και στη δύναμη μετά που παίξαμε δυνατά στην άμυνα. Τα παιδιά πίσω δεν χάσανε μονομαχία και εκεί πιστεύω κρίθηκε το παιχνίδι. Τον αντίπαλο τον περιμένατε καλύτερο ή όπως φάνηκε? Νομίζω ότι λίγο πολύ είχαν διαβάσει τον αντίπαλο πώς παίζει. Αυτό ήταν το παιχνίδι που περιμέναμε και έγινε καλή δουλειά, πιστεύω. Ναι. Είναι μεγάλο σε διάρκεια το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι θα κριθεί στη διάρκεια των ομάδων? Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρωτάθλημα. Έχει ακόμα 16 αγώνες, νομίζω. Θα παίξουμε πολλές Τετάρτες και Κυριακές μαζί. Και διάρκεια, στην αντοχή, συμμετοχή στις προπονήσεις. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Θα γίνουν πολλές γκέλες.